Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Να σας πω λίγα λόγια εγώ για το project αυτό και μετά θα συνεχίσει η συνάδελφος για το κομμάτι της οντολογίας. Εγώ είμαι από το τμήμα φιλολογίας και αυτό το project δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, έχει εγκριθεί από το ΕΛΙΔΕΚ, επομένως δεν θα σας παρουσιάσουμε αποτελέσματα, αλλά μάλλον ένα σχέδιο για το τι θα θέλαμε να κάνουμε. Μαρία, μπορείς να προχωρήσεις στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι η περίληψη της παρουσίασής μας. Στην επόμενη. Λοιπόν, ο φορέας υποδοχής είναι το ΙΤΕ, ο συνεργαζόμενος φορέας είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ακρονίμιο είναι Leaders and Crisis Management in Ancient Greek Literature. Επομένως, το σώμα κειμένων είναι από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία που θα μελετήσουμε. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η στόχη τώρα του προγράμματος αυτού είναι πρώτον να δημιουργήσουμε ένα θεωρητικό ενοιολογικό πλαίσιο για τον όρο κρίση και αυτό σε δύο κατευθύνσεις, δηλαδή και να κοιτάξουμε σύγχρονες θεωρίες για την κρίση αν μπορούν να ερμηνεύσουν τα αρχαία κείμενα, αλλά και αντίστροφα. Πώς δηλαδή τα αρχαία κείμενα μπορούν να τροφοδοτήσουν σύγχρονες προβληματικές. Θέλουμε επίσης να κάνουμε μια ταξινόμηση των περιστατικών κρίσης και έχουμε προς το παρόν τρεις κατηγορίες διακρίνει. Πρώτον, καταστάσεις επίγουσες που χρειάζονται άμεση δράση, όπως π.χ. λοιμοί, σεισμοί κτλ. Δεύτερον, διατάραξη της σχέσης μεταξύ ηγετών και ακολούθων τους, που και σε αυτήν την περίπτωση είναι μια κρίση που επιβάλλει την άμεση δράση. Και επίσης, στο τέλος, κάποια πάλι περιστατικά κρίσεων, όπως είναι οι συνωμοσίες, οι προδοσίες και οι επαναστάσεις. Αυτή είναι μια πρώτη ταξινόμηση που έχουμε κάνει. Θέλουμε να κάνουμε αφηγηματολογική ανάλυση των επεισοδίων, δηλαδή να εντοπίσουμε μοτίβα ενδεχομένως που παρατηρούνται στους συγγραφείς και επαναλαμβάνονται, για να δούμε αν υπάρχει π.χ. Στο πλαίσιο του ίδιου λογοτεχνικού είδους είναι ίδια η πραγμάτευση της κρίσης ή υπάρχουν και φορές, παραδείγματος χάρη ανάμεσα σε ποίηση, πεζογραφία κτλ. Μας ενδιαφέρει επίσης ο ρόλος των ηγετών στη διαχείριση των κρίσεων και αυτό συνδέεται και με τις θεωρίες ηγεσίας, δηλαδή κατά πόσον η σωστή αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι ένα χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη και που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει σε ένα εγχειρίδιο ηγεσίας. Και μας ενδιαφέρει και η απήχηση που μπορεί να έχει με ποια έρευνα στη σύγχρονη εποχή, να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν αναλογίες μεταξύ του τότε, των αρχαίων κρίσεων και των σημερινών. Μαρία, μπορείς να περάσεις την επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα το corpus. Αντικειμενικά αυτό το πρόγραμμα έχει τη δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, στο πλαίσιο του ΕΛΙΔΕΚ, επιλέχθηκαν αυτοί οι συγγραφείς με βάση την ερευνητική ομάδα. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από δύο μεταδιδάκτορες και τρεις διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι θα μελετήσουν αυτό το corpus κειμένων. Αλλά υπάρχει βέβαια η δυναμική να μελετηθούν πολύ περισσότερα κείμενα και από τη λατινική λογοτεχνία. Και η συνεργάτης μου, η Μαρία Παπαδοπούλου, θα φτιάξει την οντολογία για αυτό το project. Οπότε, Μαρία, τώρα δίνω το λόγο σε σένα. Ευχαριστώ, Μελίνα. Με ακούτε? Ναι, μια χαρά. Τέλεια. Ωραία. Χαίρομαι πολύ που είμαι στη χωρία σας. Ονόματα ανάμεσα στους ακροατές μου σήμερα είναι ονόματα πάρα πολύ γνωστά μου από τη βιβλιογραφία και ονόματα που έχουν συσχετίσει το έργο της ζωής τους με το να έρθουν οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και στην Ελλάδα. Εγώ είμαι σαν ερευνητικό DNA κλασική φιλόλογος, αυτό είναι το διδακτορικό μου. Το υπολογιστικό κομμάτι
και ειδικά το κομμάτι των οντολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης ήρθε στη ζωή μου το 2017, όταν εντάχθηκα στην ερευνητική ομάδα LISTIC, είναι ένα εργαστήριο υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Αβοίας, στο Σαμπερί, στη Γαλλία. Οι οντολογίες, λοιπόν, με ενδιαφέρουν ερευνητικά και ειδικά οι οντολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Κάνω εδώ μια σε αυτή την διαφάνεια. Θα πω πολύ γενικά, θα δώσουμε έναν ορισμό της οντολογίας, ότι είναι ένα είδος μοντέλου γνώσης για την ολοκληρωμένη περιγραφή ενός πεδίου, περιλαμβάνει κοινό λεξιλόγιο για να υποδηλώσει το σύνολο των εννοιών σε έναν τομέα, τους τύπους και τις ιδιότητες των εννοιών και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Συγγνώμη που κομίζω γλάφκα, στο μισό μου ακροατήριο, από όσο ξέρω, με τα γνωστά ονόματα, όπως είπαμε, αυτά είναι γνωστά και πιθανόν σε όλους. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ψηφιακές οντολογίες? Η πιο σημαντική πρακτική τους χρήση είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής συμπερασμάτων. Μοντελοποιούν δηλαδή πεδία οι οντολογίες πεδίου για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συγκεκριμένα, η περιγραφή των ιδιοτήτων των αντικειμένων του κόσμου, η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες, σε συνδυασμό με την περιγραφή των σχέσεων που έχουν οι κατηγορίες αυτές, έννοιες, δίνει τη δυνατότητα για επιπλέον ταξινομήσεις αυτοματοποιημένα των αντικειμένων και έτσι στην εξαγωγή επιπλέον συσχετήσεων μεταξύ των εννοιών. Δηλαδή δεν συντελούν όχι στη στατικότητα της γνώσης, αλλά στη ροή της γνώσης, εφόσον μπορεί να αντληθεί καινούργια γνώση από τα δομημένα δεδομένα μου. Επομένως, τα χαρακτηριστικά τους είναι η υπολογισιμότητα, αναπαράσταση της γνώσης ώστε να μπορεί να υπολογιστεί από τη μηχανή, τυποποίηση, αυτοματοποιημένη συλλογιστική εφόσον χρησιμοποιούν τυπικές γλώσσες, όχι φυσικές γλώσσες, ανακάλυψη της γνώσης, εξηγήσιμη, πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες της τεχνητής νοημοσύνης, πάρα πολύ σημαντικό εν όψη της αυτού που λέμε responsible AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εξηγήσει πώς και γιατί έχουν βγει αυτά τα αποτελέσματα από την χρήση των αλγορίθμων. Σημειοασιολογική διαλειτουργικότητα, άρα και επικοινωνία με σαφήνεια εντός και μεταξύ κοινοτήτων που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες έννοιες στα πεδία τους. Και απάντηση ερωτημάτων απλών και σύνθετων, με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι προφανώς γίνεται σήμερα. Λοιπόν, το παράπονό μου θα ξεκινήσω λίγο με ένα τόνο μελαγχολίας, ότι οι οντολογίες υπάρχουν πολλά χρόνια. Δεν θα πάω πίσω στη φιλοσοφία και τον Αριστοτέλη. Θα πω για την γενιά της τεχνητής νοημοσύνης, για τη δεκαετία του 80, για τον Μίνσκι, για τα σλότς. Αυτή τη σχολή, αυτές οι γλώσσες, οι οντολογικές, οι FRL, οι SRL, δεν έχουν όμως θέσει πολύ ισχυρά τον πόδα στο κομμάτι που με ενδιαφέρει εμένα, ειδικά στην κλασική φιλολογία. Έχουν εξανανθίσει τώρα στην εποχή του ίντερνετ και στην εποχή της επέκτασης της δεύτερης γενιάς του ιστού με το σημασιολογικό ιστό, ώστε να πάμε στην τρίτη γενιά του ιστού. Και ο Γιάνσεν το λέει αυτό καθαρά σε ένα άρθρο του 19, ότι οι οντολογίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο μεν, αλλά όχι συστηματικά και in an uncoordinated fashion, ασυντόνιστα. Η μετάφραση είναι δική μου. Και η Σιμπούλσκα και Βόσεν σε ένα άρθρο τους που αφορά στις οντολογίες και μοντέλο που προτείνουν ειδικά για την ιστορική γνώση, λένε ότι η ικανότητα αυτόματου προσδιορισμού σχέσεων μεταξύ ιστορικών γεγονότων και των επιμέρους γεγονότων σε κειμενικά δεδομένα, δηλαδή σε κείμενο, flat strings είπατε προηγουμένως, σε συμβολοσειρές, σε αδόμητα δεδομένα, με βάση τη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων, στα γεγονότα των χρονικών σημείων και τοποθεσιών, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σχεδιασμό συστημάτων ανάκτησης ιστορικών πληροφοριών. Για να φτιάξουμε το δικό μας μοντέλο
για το υλικό που είχαμε, δηλαδή κάποια, δεν είμαστε τόσο φιλόδοξοι, όχι για όλα, για κάποια κείμενα από τα οποία ξεκινήσαμε των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών, είδαμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο. Αναφέρω εδώ 4, αλλά πιο πολύ θα μιλήσω για 2. Το SEM, Simple Event Model, το SIDOC, τώρα να μην μπω σε αυτούς που ασχολούνται τόσα χρόνια με το SIDOC, σε αυτή την κοινότητα, τι είναι το SIDOC. Θα μιλήσω λίγο βέβαια μετά για το πώς συνδέουμε τη Lacrima Lit με το SIDOC. Το BubbleNet, που είναι περισσότερο ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό, επειδή μας ενδιαφέρει και στο εργαστήρι με το οποίο συνεργάζομαι στη Γαλλία, η ορολογική γνώση, μας ενδιαφέρει η ορολογία, την ορίζουμε λίγο διαφορετικά από το... από ότι η κοινότητα του W3C και του Protégé. Το BubbleNet λοιπόν έχει πίσω του την παράδοση του WordNet και των SynSets, των σύνολων συνωνύμων δηλαδή, οπότε έχει αυτή την λεξικολογική διάσταση και γλωσσολογική διάσταση, αν θέλετε. Και το DOOL, το οποίο είναι το F-Model, το οποίο μας έκανε να αναρωτηθούμε αν και κατά πόσο εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να συνδέσουμε το δικό μας μοντέλο με μια foundational ontology, μια upper ontology, μια ανώτερη δηλαδή οντολογία πέραν του SIDOC, που εννοείται ότι είναι συνεκβανών στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Απλώς για το Simple Event Model, θα πω ότι μας ενέπνευσε. Εντάξει, έχει 3 σφαίρες. Θα μιλήσω μόνο για τα core classes, τις κλάσεις δηλαδή τις βασικές, όπου διακρίνονται σε event, actor, place και time. Και θα δείτε μετά το δικό μας μοντέλο τι προτείνει περαιτέρω. Λοιπόν, και η κατηγορία event, μια που μιλάμε για γεγονότα, του SIDOC, είναι η ε5. Πάντα όταν μιλάω για ψηφιακές, για οντολογίες στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, μιλάω για το SIDOC. Έρχομαι από τη φιλοσοφία ότι αν και είμαστε στη μετάβαση, όντως το επιστημολογικό μοντέλο αλλάζει, τι θα πει ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, είναι δύο διαφορετικά κουτιά, το ψηφιακό και το ανθρωπιστικό. Ίσως θα πρέπει να μεριμνήσουμε εμείς που είμαστε στο χώρο, ο καθένας αριθμεί ίσως έχει τη δική του ιστορία, κάποια χρόνια τέλος πάντων, ίσως θα πρέπει να μεριμνήσουμε και για μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση των ειδικών στο ψηφιακό κομμάτι, στα πληροφορικά συστήματα, με τους ειδικούς στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Λοιπόν, και πάντα μιλάω για το SIDOC, είναι ένα μοντέλο που για τις ψηφιακές επιστήμες, είπαμε, θα πρέπει οπωσδήποτε, έστω και αν φτιαχτούν οντολογίες πεδίου για να πάρω την πάσα από το συμπέρασμα της προηγούμενης παρουσίασης, θα πρέπει να συνδέονται με κάποιες από τις κλάσεις του SIDOC, που είναι ένα τυπικό μοντέλο. Βλέπουμε εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, ότι το ε4 η περίοδος είναι υποκλάση, το ε5 το event είναι υποκλάση του period, και έχει υποκλάσεις το ε7, activity, ε63, beginning of existence, ε64, end of existence. Και το καλό με το SIDOC είναι ότι σου δίνει ένα scope node, δηλαδή σου λέει πώς να το χρησιμοποιήσεις, και επίσης δίνει και παραδείγματα χρήσης. Και φυσικά τα properties, γιατί είπαμε η οντολογία, είναι ουσιαστικά ένας δομημένος τρόπος που και οι δύο κατηγορίες δόμησης, χοντρικά, ας πούμε ότι είναι οι κλάσεις και οι σχέσεις μεταξύ τους. Οι έννοιες, οι κλάσεις δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων θα το απλουστεύσω για τώρα, και οι σχέσεις μεταξύ τους. Δεν θα μιλήσω για το event model, είναι αρκετά περίπλοκο. Είπαμε, μας χρησιμεύσε απλώς το να αναρωτηθούμε αν θα πρέπει να συνδεθούμε με κάποια upper ontology, εκτός του SIDOC, που θα χρησιμεύσει για μας ίσως σαν upper ontology, γιατί το event model F χρησιμοποιεί την DOOL, μια ανώτερη γενική οντολογία.
Ιδού το δικό μας μοντέλο, εδώ εκφρασμένο σε UML. Ας μην εξηγήσω το UML notation από αυτή τη θέση, απλώς να πω ότι το γεγονός έχει αρχή και τέλος, αρχή, begin date και end date, δηλαδή ορίζεται χρονικά, και έχει location, έχει ένα τόπο, έχει agent, έχει έναν πράκτορα, έχει ένα γεγονός που προηγείται, predecessor και successor, και έχει cause και consequence, σημαντικές σχέσεις, σημαντικά properties για τον ιστορικό, θα κατά τη γνώμη μας. Έχει δηλαδή αίτιο και αποτέλεσμα. Και φυσικά μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα υπογεγονότα. Ας πούμε, ο Πελοποννησιακός πόλεμος μπορεί να έχει πολλά υπογεγονότα τα οποία μπορούμε να ανοιχνεύσουμε μέσα από τις πηγές που τον παραδίδουν, τις τότε πηγές, τις αρχαίες πηγές. Ξεκινάμε από τη λογική του κλασικού φιλολόγου που περιορίζει τις πηγές του στην αρχαία ιστορία. Η μεταγενέστερη ιστορική είναι άλλη υπόθεση και οι σύγχρονες αναλύσεις. Οι μεταγενέστερες γενικότερα, μετά την αρχαιότητα. Και εδώ δίνουμε ένα παράδειγμα, παρουσιάζεται και η ιεραρχία του event, όπου υπάρχουν και οι κρίσεις, που είναι μια υποκλάση του event του μοντέλου μας. Το έχουμε συνδέσει με το ε7 του SIDOC, μέσω του tag, μέσω της ετικέτας, δηλαδή από το λεξιλόγιο SCOS, Simple Knowledge Organization System, μέσω του Broad Match. Και εδώ το agent του μοντέλου μας, η κλάση, έχει ως υποκλάση το agent type και εμείς έχουμε διαχωρίσει σε αυτό το μικρό παράδειγμα που έχουμε φτιάξει, γιατί, όπως είπε και η Μελίνα, το project δεν έχει ξεκινήσει, αναμένεται μέσα στην επόμενη χρονιά καλώς εχόντων, ενώ έχει πάρει την έγκριση. Λοιπόν, εδώ το δύο agent types, group και person. Οπότε, όταν θα ξεκινήσει, θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με τους διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές. Και εδώ η σύνδεση με το ε7, το activity δηλαδή στο SIDOC, στο μοντέλο αυτό για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, που είναι και ISO standard, είναι πρότυπο δηλαδή του ISO από το 2006 και εξελίσσεται, δεν είναι στατικό, και αυτό είναι από την εκδοχή 6.2. Ένα απτό παράδειγμα τώρα για κάποιους σαν και τη Μελίνα και εμένα που δουλεύουν με τα κείμενα. Πιθανής χρήσης, καλής χρήσης, αξιοποίησης της οντολογίας είναι μέσω της σημασιολογικής επισημείωσης. Δεν είναι τόσο απλό από μια οντολογία που θα φτιάξεις στο Protégé και θα έχεις απλώς εκφράσει για τη μηχανή στις γλώσσες τις προτινόμενες από την κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού. Από εκείνο το στάδιο να φτάσεις στη σημασιολογική επισημείωση. Δεν έχουμε κάνει καμία προσπάθεια από αυτού χρησιμοποιώντας κάποιο σύστημα. Υπάρχει στη Σαββοία, στο Πανεπιστήμιο, υπάρχει ένα σύστημα που ταγκάρει σε XML και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Scriptum και θα εξετάσουμε και αυτή την πιθανότητα εν καιρό. Τώρα με αυτό θέλω να δείξω απλώς ότι θα μπορούσαμε, εάν χρησιμοποιούμε τυποποιημένα, στανταρισμένα tags, ετικέτες δηλαδή, σημασιολογικές ετικέτες από κάποια λεξιλόγια, όπως το RDF, το RDFS, και χρησιμοποιώντας και tags από το δικό μας μοντέλο, εν προκειμένου το είπαμε όντ, χαρακτηρίσουμε σημασιολογικά κομμάτια του κειμένου και να δώσουμε έτσι στη μηχανή, στα συστήματα, την ευκαιρία να τα ανασύρουν αν χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα Sparkle. Και παραδείγματος χάρη, κομμάτια που θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν είναι αυτά που αναφέρονται σε πρόσωπα, είτε είναι οι δύο αντίπαλοι, Πελοποννήσιοι και Αθηναίοι, όπως δείχνουμε εδώ σε αυτό το χωρίο από το Θουκυδίδη, είτε είναι και τόποι. Και φυσικά, επειδή πρόκειται για μοντέλο που αφορά τις κρίσεις, γεγονότα,
κρίσεις και κυρίως πολιτικές. Εδώ μας ενδιαφέρει το ότι υπάρχει αναφορά στη στάση, δηλαδή στον εμφύλιο πόλεμο, στην αναταραχή που υπήρχε στην Κέρκυρα, γιατί αυτό το κομμάτι από το Θουκυδίδη είναι από το τρίτο του βιβλίου, αφηγείται γεγονότα από το τέταρτο και μετά έτος του πολέμου και ξεκινάει, ένα από τα γεγονότα είναι ο εμφύλιος παραγμός στην Κέρκυρα. Οπότε για κάποιο πιθανό ερώτημα που αφορά σε εμφύλιους παραγμούς ή για το συγκεκριμένο, θα μπορούσε το σύστημα να ανασύρει το εν λόγω χωρίο, εάν είχε επισημανθεί με κάποιο σύστημα υπολογιστικό σε κάποιο άλλο υπολογιστικό περιβάλλον αναλόγως. Νομίζω θα περάσω αυτή τη διαφάνεια. Και μια ακόμα διαφάνεια εδώ είναι ένα παράδειγμα από τον Ξενοφόντα, από τα ελληνικά, που αναφέρεται στην νομομαχία των Αιγαίων ποταμών, πώς θα μπορούσα να πάρω πληροφορίες εγώ ο κλασικός φιλόλογος, να έχει ένα σύστημα που θα μπορούσε να του προσφέρει πληροφορίες από διάφορες βάσεις δεδομένων. Δεν θέλω να πω βάσεις δεδομένων. Οι οντολογίες τελικά αυτό που σκοπεύουν είναι να φτιάξουν knowledge graphs, γράφους γνώσης. Άρα βάσεις γνώσεων. Δηλαδή ανοιχτά συστήματα στα οποία η γνώση θα μπορεί να συνδυαστεί και να μπορούν να δοθούν URIs, να δοθούν προσβάσεις στο διαδίκτυο, ατομική uniform resource identifiers, τέλος πάντων, που είναι ό,τι χρησιμοποιούμε κάθε φορά για να φτάσουμε στην πληροφορία, για κάθε κομμάτι. Να μην έχουμε πρόσβαση σε ιστοτόπους, αλλά να φτάνουμε ήδη στα ίδια τα δεδομένα. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε τουλάχιστον δύο... Είναι ένα παράδειγμα αυτό που δίνουμε. Έχουμε περάσει κάποια από αυτά τα δεδομένα, έχουμε χαρακτηρίσει χρησιμοποιώντας το λογισμικό protégé. Εδώ βλέπετε τουλάχιστον δύο λεξιλόγια, το RDFS. Έχουμε χρησιμοποιήσει το subclass of, βλέπετε, για να χαρακτηρίσουμε την μάχη που είναι στη ξηρά, ως είδος μάχης. Και μετά βέβαια και το δικό μας λεξιλόγιο, όπου μπορούμε να χαρακτηρίσουμε στοιχεία του κειμένου όπως ο Λύσανδρος, όπως η Άνδρος, όπως το Γάβριο, τα οποία υπάρχουν στο κείμενο. Συνδυάζοντας όλα αυτά τα URIs που παραπέμπουν σε κομμάτια του κειμένου μας, μπορούμε λοιπόν να έχουμε πιο ευέλικτα ερωτήματα και πιο ικανοποιητικές απαντήσεις στις αναζητήσεις μας, στις ψηφιακές. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα δύσπεπτο κομμάτι για τους ανθρώπους των ανθρωπιστικών επιστημών, τους ειδικούς των ανθρωπιστικών επιστημών, πώς να φτιάξω οντολογίες όταν έχω ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι τόσο πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να έχω τον μηχανικό γνώση, τον knowledge engineer, σίγουρα κοντά μου. Όπως οι μηχανικοί της γνώσης πάντα συμβουλεύονται τους ειδικούς, και για να φτιάξουν την οντολογία χρησιμοποιούν το protégé λόγω του το ότι είναι open source. Θα ήθελα να μπορούσε να ισχύει και το αντίστροφο. Ω ώρα δεν ισχύει και δεν ξέρω αν θα είναι πολύ εύκολο και στο μέλλον. Εδώ βλέπουμε, παρά τα αυτά το δείχνω το περιβάλλον και το δείχνω κάθε φορά και σε ανθρώπους που δεν είναι οντολόγοι ή που δεν έχουν καμία σχέση με υπολογιστικά συστήματα. Πιο πολύ για να δείξω εδώ ότι έχουμε δομήσει ένα κομμάτι πληροφορίας που... Και έχουμε κάνει την πληροφορία που παρέχεται εδώ στα RDFS comment, μάλλον πληροφορία που υπάρχει μέσα στο RDFS comment, την έχουμε δομήσει και την έχουμε κάνει ένα δίκτυο γνώσης, το οποίο για τον υπολογιστή έχει έννοια, έχει σημασία. Το χωρίο αφορά στον Σοκράτη
και στο function, στον πολιτικό ρόλο που έπαιξε ως μέλος της Αντιοχίδας Φυλής το 406. Ήταν η σειρά τους να είναι η Πριτανεύουσα Φυλή και συνεδρίασαν στο Πριτανείο, μέλος της Βουλής των 500, και έπρεπε να πάρθει δύσκολη απόφαση για το αν θα καταδικαστούν ή όχι οι στρατηγοί, οι Αθηναίοι στις Αργυνούσες. Αυτός ψήφισε όχι. Λοιπόν, εννοείται ότι όχι όλη αυτή, ολόκληρη αυτή η πληροφορία θέλει πολύ περισσότερο εκτεταμένο γράφο. Εδώ απλώς αυτό που έχω δείξει είναι ότι ο Σωκράτης έχει αυτό το political function, ότι είναι δηλαδή πρίτανης και υπάρχει επίσης και η χρονολογία. Είπαμε ότι μάλλον δεν υπάρχει, ότι η οντολογία αυτό που προσφέρει είναι ρητή δήλωση της γνώσης. Οπότε για τον υπολογιστή αυτό είναι που είναι απαραίτητο, να είναι ρητή η δήλωση της γνώσης. Αυτή είναι η έννοια της τυπικότητας, του formality, της τυπικής οντολογίας, που δεν είναι, που είναι διαφορετική από το να εκφράζεις, να έχει σημασία σε φυσική γλώσσα. Λοιπόν, και εδώ δείχνω πάλι στο Protégé το πώς έχουμε ορίσει με βάση τα property assertions που έχουμε ήδη, τα δεδομένα που έχουμε ήδη χαρακτηρίσει μασιολογικά, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ας μην πω παραπάνω να πω ότι είναι object properties και data properties, αλλά οι πιο ειδικοί από εσάς θα μου δώσετε ίσως χρήσιμο για μένα feedback. Επανατροφοδότηση και η όλη δόμηση γίνεται χρησιμοποιώντας τις γλώσσες της κοινοπραξίας του παγκόσμιου ιστού, του Semantic Web, ώστε να μπορώ να χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Sparkle, που είναι η γλώσσα ερωτηπάτων για τις τριπλέτες RDF, να μπορώ να ανασύρω την πληροφορία. Και εδώ είναι η Sparkle είναι μια δύσκολη γλώσσα, πάλι είναι ένα πολύ φιλόδοξο να πεις ότι δεν με ενδιαφέρει να είμαι ψηφια, να ασχοληθώ έντονα με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες ώστε να επενδύσω για να τη μάθω. Δείχνω εδώ τη σύνταξή της, αλλά αυτό εδώ το κομμάτι της διαφάνειας είναι από το Protégé, που μπορώ δηλαδή και μέσα στο περιβάλλον αυτό της δημιουργίας οντολογιών από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ να εκτελέσω ερωτήματα Sparkle, και το συγκεκριμένο ερώτημα αφορά τα είδη κρίσεως τα οποία έχω ταγκάρει μέσω του RDFS Label σε δύο γλώσσες, ώστε να μου έρχονται και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και έχω βάλει εδώ σημείωση ότι ο όρος είναι ετικέτα για την έννοια. Στην ομάδα του Πανεπιστημίου της Αβοίας, στην οποία ανήκω, η έννοια του όρου είναι πολύ συγκεκριμένη, καθώς ο καθηγητής Κριστόφ Ρος, με τον οποίο συνεργάζομαι, είναι και μέλος της ομάδας που ασχολείται με το πρότυπο ISO για την ορολογία. Επομένως, η προσέγγιση μας ως προς τους όρους είναι λίγο διαφορετική, και αυτό είναι από τη δική μας σκοπιά, ότι ο όρος είναι ετικέτα για την έννοια. Βέβαια, δεν είμαστε οι μόνοι που βρίσκουμε αυτή την προσέγγιση του Protégé, που βασίζεται στις κλάσεις. Ας πω ανεπαρκή για όσους θέλουν να δουλέψουν πάρα πολύ με κείμενα, όπου μας ενδιαφέρει και το γλωσσικό κομμάτι της γνώσης, που εκφράζεται μέσα από όρους. Γι' αυτό και υπάρχει και η κοινότητα OntoLex, παραδείγματος χάρη, που πάλι είναι ένα μοντέλο που προτείνεται και βρίσκεται εκτός ουσιαστικά της οντολογίας. Άλλο ένα ερώτημα Sparkle, που θα
χρησιμοποιώντας τον μπορώ να ανασύρω τις μάχες του Πελοποννησιακού πολέμου που έχω αναπαραστήσει explicitly ρητός μέσα στο χρησιμοποιώντας το πρωτεγέ. Νομίζω δεν θα πω κάτι άλλο, παρά θα φτάσω σε κάποια συμπεράσματα και σκέψεις για την δική μας συνέχεια. Η προβληματική μας είναι όντως να την κατηγοριοποιήσουμε τις κρίσεις και να δώσουμε έμφαση στις πολιτικές κρίσεις. Μετά είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα για μας το πώς θα αναπαραστήσουμε τους όρους που αναφέρονται σε κρίσεις και για την βοήθεια των ειδικών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο της Αβοίας ένα λογισμικό, το TEDI, που έχει μια διεπαφή αρκετά φιλική για τον μη ειδικό χρήστη. Οπότε μπορείς να φτάσεις και να μοντελοποιήσεις τις έννοιές σου και μέσα από τους όρους σου σε διάφορες γλώσσες. Οπότε να έχεις ορολογίες σε διάφορες γλώσσες, οι οποίες συνδέονται με την ίδια κοινή οντολογία. Και εξάγει σε... Το TEDI εξάγει σε, και σε OntoLex format και σε OWL. Δηλαδή είναι συμβατό με τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού. Και μια περαιτέρω σκέψη είναι το αν θα χρειαστεί να το μοντέλο μας είναι απλό, αλλά ίσως χρειαστεί να το εμπλουτίσουμε με νέες σχέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να αναδειχθεί περαιτέρω η πολυπλοκότητα της ιστορικής αφήγησης και της σκέψης των αρχαίων ιστορικών. Δεν διανοούμαστε για την ώρα να ασχοληθούμε με modalities. Αυτό είναι, νομίζω, ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη βιβλιογραφία και σας ευχαριστώ πολύ.